Είμαστε σε ανάλυση 17, 18. Από τόσες εικόνες, έτσι δεν είναι. Love, peace, unity. Είστε πολύ νέοι, αλλά όσοι υδρώναμε, και λιγότερο νέοι που υδρώναμε σε εκείνα τα πάντη, είχαμε μία μεγάλη αισιοδοξία δεμένη με την τεχνολογία. Πιστεύαμε ότι η τεχνολογία, ένας κόσμος φτιαγμένος με παλιές ή αρκετοί μεγάλες οθόνες, υπολογιστές, synthesizer και μια σειρά άλλα gadget, πολύ πιο άσχημα από όσο είναι σήμερα, πιστεύαμε ότι θα κάνει τον κόσμο πολύ πιο όμορφο. Και είχαμε μια τέτοια θετικότητα, μια αισιοδοξία. Αυτό ήταν μια αρχή του site μου, που είχα το 2007. Το έβαλα στην ανάλυση την αληθινή. Ήταν τόσο μεγάλο τότε. Και το site ήταν γεμάτο μηχανές. Παλιές μηχανές, παλιές για τότε μηχανές. Είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη στις μηχανές. Και ξεκίναγε... Και κάπως βλέπετε κάποια πρόημα μοσαϊκά που έφτιαχνα εκείνο τον καιρό. Ναι, μ' ακούτε. Ξέρετε, υπήρξα παιδί δύο γονέων οι οποίοι, μια και λέει ο καθένας την προσωπική του ιστορία, και εκείνοι δεν ήθελαν να με κάνουν καλλιτέχνη, γιατί εκείνο τον καιρό η προηγούμενη γενιά από εμάς, η γενιά των πατεράδων μας, πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρουμε να επιβιώσουμε αν είμαστε καλλιτέχνες. Ήταν μια άλλη εποχή. Και όχι άδικα, ο μπαμπάς μου ήταν μηχανικός, η μαμά μου διακοσμήτρια, σχεδιάστρια. Άρα θα περίμενε κανείς ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό τέχνης και τεχνολογίας, έτσι. Γιατί είχε όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήθελαν. Κάμια φρακόπιαζαν ότι ζωγράφιζα όμορφα, αλλά δεν ήθελα να με δούνε καλλιτέχνη. Και με έπεισαν να σέβομαι την τεχνολογία και την επιστήμη. Και νομίζω ότι έκαναν πάρα πολύ καλά, γιατί παρότι δεν τους άκουσα και έγινα καλλιτέχνης, όμως πήρα ένα κομμάτι μου έμεινε πάντα να σέβεται την τεχνολογία και να την εκτιμά πάρα πολύ και να πιστεύει ότι οι μηχανές μπορούν να με ταξιδέψουν, μπορούν να με κάνουν να δημιουργήσω, μπορούν να με κάνουν να φτιάξω και το πάθος που είχα με αυτές τις ψηφιακές εικόνες τις οποίες βλέπετε κάποια πρόημα δείγματα. Έτσι λοιπόν, το site μου αντί για Love Peace Unity ξεκίνησε με το Love Peace Technology και αυτός είναι ο τίτλος μου σήμερα. Καλησπέρα, Ελένα Χαρτσέβη. Αγάπη, ειρήνη, τεχνολογία, από την Κύπρο. Γιατί τεχνολογία, είπαμε ότι τεχνολογία, λέει ο ορισμός, είναι η εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων σε πρακτικές προτάσεις. Στην ουσία, ό,τι η παγκόσμια γνώση, ό,τι η γνώση ανθρωπότητας πληροδότηση σε εμάς, εμείς το χρησιμοποιούμε για τις πρακτικές μας ανάγκες, για να επιβιώνουμε. Και έχει μεγάλη σημασία να καταλάβει κανείς, και να ξεκινάω ανάποδα από το Lab της Technology και από το Lab της Technology, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβει κανείς την αξία της εκτιμένης γνώσης αυτής της τεχνολογίας και να πάει τόσο αληθεία, τόσο παλιά και πραγματικά να μελετήσει τόσο παλιά, γιατί εκεί θα καταλάβει όλες τις αρχές που μεθαύριο θα δει ότι εφαρμόζονται αλλού. Έτσι λοιπόν, είτε πρόκειται για για τεχνολογία των μοσαϊκών της ΠΑΦΟ, είτε πρόκειται για τεχνολογία ψηφιακών μοσαϊκών, οι αρχές είναι πάντα οι ίδιες και η τεχνολογία είναι μια συνεχής εξέλιξη των ίδιων αρχών. Εγώ λοιπόν ασχολήθηκα όλα αυτά τα πολλά χρόνια με αυτό το πρόβλημα και δοκίμασα κάθε πιθανή, νομίζω, ή μπορούσα να βρω και να κατανοήσω τεχνολογία και είδα κάποια στιγμή
ακόμα και προγραμματιστές και ανθρώπους που developers που ανέπτυσαν εφαρμογές να εμπνέονται αντίστροφα πλέον από τη δική μου δουλειά και να την αναγνωρίζουν. Με αυτό το σκεπτικό και με αυτό το έργο μεσίστησαν στον κόσμο και έχουμε το συνδυασμό λοιπόν των ανθρώπων με τεχνολογία. Αποφάσισα ότι θα κάνω από κάποια στιγμή και πέρα στην παλαιοματική μου ζωή μια σειρά απολύτως υποκειμενικές επιλογές, γιατί έμοιαζε αυτές να μου βγαίνουν κιόλας, αλλά και γιατί ήταν τελικά αυτές που ήθελα να περνάω τη μέρα μαζί τους. Μία από αυτές ήταν λοιπόν το τρίπτυχο αγάπη, ειρήνη, ελευθερία, αγάπη, ειρήνη, τεχνολογία. Και το άλλο ήταν ο ανθρωποκεντρισμός, ήταν να προσαρμόσω τη δουλειά μου στους ανθρώπους. Και σχεδόν κατά 99% είναι ανθρωποκεντρική. Η προσπάθειά μου είναι να μελετάω το έργο των ανθρώπων, την προσωπικότητα των ανθρώπων, όσο γίνεται πιο σε βάθος, και να προσπαθώ να αποδώσω τη λογική τους και τα έργα τους. Διαλέγω μόνο θετικούς ανθρώπους. Έχω μία αγάπη στη θετικότητα. Ο λόγος είναι απολύτως υποκειμενικός. Δεν σημαίνει ότι το προτείνω για όλους. Υπάρχουν άπειροι λόγοι κανείς να διαμαρτύρεται, να ενίσταται, αλλά εγώ δεν μπορώ να περνάω τη μέρα μου με αρνητικά πράγματα. Είναι πολύ επίπονο, μάλλον δεν τα καταφέρω. Εξού λοιπόν και προτιμώ να την περνάω με θετικούς ανθρώπους. Σε, από χώρους που είναι είτε η τεχνολογία, είτε η τέχνη, η δημιουργία, είτε η επιστήμη, αλλά ακόμα και από την πολιτική, που θεωρώ την κορυφαία τέχνη, διότι συνδυάζονται στις άλλες, και οι επιλογές είναι πραγματικά δύσκολες και είναι πολύ πιο ασφαλές να έχουμε αρνητικές επιλογές, να λέμε τι μισούμε, αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω επιλογές και να λέω ότι υποστηρίζω, όσο και αν πολύ συχνά λέμε δικαιώνουν αυτές. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από αυτά που προφανώς σε δικαιώνουν. Έτσι έχουμε τον Νέλσον Μαντέλα, μια προσωπικότητα μάλλον σχεδόν καθολικής αποδοχής. Εδώ έχουμε μια προσωπικότητα λιγότερο θετικής καθολικής αποδοχής, την οποία όμως εγώ υποστηρίζω και έχω ασχοληθεί αρκετά μαζί της. Εκτός αν κάποιος με πληρώσει, δεν ασχολούμαι με αρνητικές προσωπικότητες. Προφανώς κάποιος με πλήρωσε για να φτιάξω αυτό. Και πάλι στις αρνητικές περιπτώσεις προσπαθώ να μην είμαι αρνητικός δυνατόν. Προσπαθώ να έχω ειρωνία ή χιούμορ, αλλά να μην βγαίνει ένα φλέγμα, να μην βγαίνει ένα μίσος, να μην βγαίνει κάτι ιδιαίτερα αρνητικό. Και ελπίζω να μην υπάρχουν άσχημα συναισθήματα σε αυτό το πορτρέτο. Φυσικά τα πράγματα πολύ πιο εύκολα όταν έχει να κάνει κανείς με δημιουργούς και με γυναίκες, που δεν σας κρύβω ότι είναι έτσι, η αντιμετώπιση μου σε αυτές είναι πιο διστακτική και άρα είναι έτσι, πιο μαγική, πιο χημική και αισθάνομαι ότι μαθαίνω συνεχώς σε σχέση με τους άντρες, άρα όταν έχουμε γυναίκες είτε γνωστές είτε άγνωστες και σε συνεργασία κυρίως με την με τον τόπο, εδώ έχουμε ένα εξώφυλλο για το περιοδικό Womankind αφιερωμένο στην Αργεντινή και εδώ έχουμε ένα άλλο αφιερωμένο στη Ρωσία όπου βλέπετε ότι εντάξει δεν είμαστε πολύ πιο παραδοσιακοί ενώ πρωί ήμασταν πολύ πιο σύγχρονοι. Ένα άλλο αγαπημένο θέμα είναι οι αθλητές και παρότι δεν είμαι καθόλου φίλαθλος, δεν με ενδιαφέρει ο αθλητισμός ως οπαδού, ως ανθρώπου που ακολουθεί τον αθλητισμό γιατί ταυτίζεται με κάτι. Έχω ένα πολύ μεγάλο θαυμασμό στους αθλητές και τους πρωταθλητές για πάρα πολλούς λόγους. Πέρα από την ομορφιά της χορογραφίας του θεάματος που προσφέρουν, έχω ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το μυαλό τους, για το πώς άνθρωποι που μπόρεσαν σαν teenager να έχουν ατελείωτο χρήμα και δόξα, πώς μπόρεσαν να συνεχίσουν να ξυπνούν νωρίς, να περνούν μια επίπονη ζωή. Δεν ξέρω στη θέση τους πόσοι από εμάς θα τα καταφέραμε να το κάνουμε. Και επίσης, να περάσουμε σιγά σιγά λοιπόν από τεχνολογία στην ειρήνη και να πούμε ότι επειδή
για μένα η κλασική σκέψη έχει πάντα την αξία της και ξεκινάω από εκεί. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα σταματούσαν οι πόλεμοι για να γίνουν Ολυμπιάδες. Και με λίγα λόγια, τι είχαν συμφωνήσει, ότι οι διάφορες φυλές, οι διάφορες πατριές θα βρουν έναν τόπο και, έναν τρόπο να ανταγωνιστούν με μια σειρά κανόνες και ένα κώδικα τιμής. Και θα βρουν και, κάποια σύμβολα που θα είναι τα επίμαχα. Άρα και αυτό το πνεύμα είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό, διότι είναι ένας πόλεμος εξαντανακλάσεως, ο οποίος δημιουργεί, είναι πολύ όμορφα σχηματικός και μπορούμε εύκολα λοιπόν να πάρουμε θέσεις και να το παρατηρήσουμε. Και σήμερα, μπορεί να μην σταματάνε οι πόλεμοι, αλλά κάθε φορά σε πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως η Ολυμπιάδα ή το Μουντιάλ, υπάρχει μια θέση που παίρνουμε όλοι μας. Κάπως με κάποιο τρόπο ταυτιζόμαστε, με κάποιο τρόπο αντιπροσωπευόμαστε από αθλητές και πρωταθλητές και ομάδες. Και υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν έτσι μια νέα Ολυμπία, την κάνουν πολύχρωμη, έρχονται διαφορετικοί λαοί, συνδυάζονται και μπορούμε να πανηγυρίζουμε για χώρες που δεν έχουμε πάει ποτέ και να κρατάμε τη σημαία τους και διάφορα τέτοια πράγματα. Και όλα αυτά τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Γιατί έχουν σχέση τελικά με τη γη, με τη γεωγραφία, με τον τόπο, όπου βρίσκω ένα εξίσου πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μιλώντας λοιπόν για ειρήνη και για σχέση, σχέση εθνών, φυλών, ομάδων δηλαδή, ταυτοτήτων, μ' αρέσει να χάνομαι και να ταξιδεύω μέσα από την τεχνολογία και μέσα από την τέχνη στις διάφορες εθνικές παραδόσεις και ιστορίες. Εδώ βλέπουμε μία σπουδή που μου πήρε αρκετά χρόνια γύρω από το πορτογαλικό ασουλέγγιος, τα πορτογαλικά και αναφρικά πλακάκια, που φυσικά είναι αρκετά μπαρόκ και αρκετά λαϊκά, με την, φυσικά με έναν πιασάρικο ήρωα της εποχής που είναι ο Χριστιανό Ρονάλντο. Εδώ βλέπουμε πώς αυτή η σπουδή έρχεται τώρα η Αμερικάνικη ομάδα, η Ολυμπιακή ομάδα, όταν πηγαίνουν οι ΗΠΑ στο Ρίο και έρχονται να χρησιμοποιήσουν την πορτογαλική Ρίο, Βραζιλιάνη, Πορτογαλική Αβικία, έτσι, την πορτογαλική ταυτότητα των Βραζιλιάνων, να τη συνδυάσουμε, να συνδυάσουμε Stars and Stripes με ασουλίστος, να συνδυάσουμε Fado με R&B και να φτιάξουμε ένα έργο το οποίο ήταν το πρώτο μάλιστα έργο που έφτιαξα όταν ήρθα στην Κύπρο πριν από 3 χρόνια και στην ουσία ό,τι μάθαινα πηγαίνοντας και βλέποντας τα μοσαϊκά στην Πάφο, στον αρχαιολογικό χώρο, ό,τι διακοσμητικό αλλά και αφηγηματικό μάθαινα από, από το δωμάτιο του Διονύσου κλπ. Μπορούσα να βρω μια εξαιρετική εφαρμογή στο House of the USA στο Ρίο, είτε σε ένα lounge, είτε εδώ σε ένα roof garden. Τα μοσαϊκά από την αρχαιότητα, ο καλύτερος χώρος για αυτά είναι ο χώρος, είναι ο αρχιτεκτονικός χώρος, ο δημόσιος χώρος. Διότι έχουν αίσθηση του χρόνου μέσα τους. Δηλαδή, από μακριά βλέπεις το όλον και πας μετά και βλέπεις το μέρος. Και υπάρχει όλη αυτή η εξαιρετική γεωστάλτικη λογική, έτσι, τη σχέση του μέρους με το όλο κλπ. Βλέπουμε δύο παραδείγματα από μια δουλειά για την Delta Airlines στα αεροδρόμια του Σαν Φρανσίσκο και εδώ του Σιάτλ, όπου έχουμε και μοσαϊκά τα οποία φτιαγμένα πλέον σε τρισδιάστατη μορφή. Το άλλο που με έχει απασχολήσει αρκετά μαζί με τον τόπο είναι οι εναλλακτικές δομές, η εναλλακτική κάναβη, οι εναλλακτικές γκριν. Ένα ορθογόνο παραλόγραμμο πλέγμα μου φαίνεται αρκετά βαρετό και πρωτογενές. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο όμορφο να βρίσκεσαι κοντύτερα σε πιο φυσικά, σε πιο βιολογικά πλέγματα. Όπως είναι η γεωγραφία. Και αυτό που η γεωγραφία κάνει
είναι ο συνδυασμός της φύσης με τον άνθρωπο. Είναι το έργο του ανθρώπου, όπου ήθελε να τραβήξει μια γραμμή, αλλά κάποια στιγμή ήρθε ένα βουνό και άρα δεν μπορεί να τραβήξει και εκεί κάνει κάτι άλλο. Άρα αυτός ο συνδυασμός δίνει ένα νέο έργο, έτσι, που δεν είναι ούτε ανθρώπινο ούτε φυσικό, είναι και των δύο. Αυτό λοιπόν το βρήκα ως ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική αρχή για δημιουργία. Τεχνολογία πάλι, Google Maps, υπέροχα, ευχαριστούμε Google Maps, γιατί αυτή είναι η γειτονιά, αυτή είναι η λεωφόρος Κηφισού, το παλιό ποτάμι στην Αθήνα, και αυτά είναι τα σεπόλια. Εγώ γεννήθηκα σε αυτή τη γειτονιά, όταν γεννήθηκα εγώ ήταν μια μικροαστική περιοχή στην άκρη του Δήμου Αθηναίων. Όταν όταν ο Γιάννης πήγε πολλά χρόνια αργότερα στην γειτονιά αυτή, ήταν μια πολύ πιο άγρια γειτονιά. Μια γειτονιά που ανθρώπους σαν τον Γιάννη μάλλον δεν τους ήθελε, και τουλάχιστον η δική μου γενιά δεν τους ήθελε. Και σήμερα όμως, τη γενιά αυτή, ο Γιάννης την εκφράζει. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς μπορεί κανείς λοιπόν να βάλει, να συγκεντρώσει πάρα πολλά ενδεχομένως αντιφατικά στοιχεία και να τα πει μαζί. Και όταν το κάνει μια ειλικρίνεια, έρχεται και επιβραβεύεται και από τους ίδιους τους, και από το ίδιο το αντικείμενο, που γίνεται υποκείμενο με τη σειρά του. Εδώ έχουμε μια ανάρτηση του Γιάννη, αμέσως μετά τη δική μου. Την πλάκα να του βλέπω και ένα live από το σπίτι του. Και μετά, συνήθως όταν μια εικόνα λέει μια ωραία ιστορία, τότε βρίσκει και το δρόμο της και επαγγελματικά. Το project αυτό έχει ξεκινήσει καθαρά προσωπικά για μένα, αλλά είδαμε ότι και ο Γιάννης το προέβαλε και άρα έφερε μια δημοσιότητα, αλλά και τελικά η Νάγκη όταν έφτιαχνε το κατάστημα στο Σύνταγμα βρήκε ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για αυτό. Φυσικά ο Γιάννης έχει φύγει από τα Σεπόλια πια και μένει στο Wisconsin, στο Μιλγουόκι, οπότε έπρεπε να φτιαχτεί φέτος το Μιλγουόκι, ο χάρτης του Μιλγουόκι, όπου είναι διάφοροι αθλητές και τσιμάρισε και η ιδέα πλέον της ομάδας γύρω από την πόλη, γιατί το ενδιαφέρον είναι ότι είναι ένας, αυτός είναι ένας Σέρβος, αυτός είναι ένας Αμερικάνος, αυτός είναι ένας Αμερικάνος αλλά Λατίνος, αυτός είναι ένας Τούρκος. Μάλιστα λοιπόν αυτή η ομάδα ήταν όλοι αυτοί μαζί. Και αυτός είναι ένας ακόμα Αμερικάνος και όλοι αυτοί έχουν μια σχέση λοιπόν με τον τόπο. Μιλώ για τόπο, η νέα μου, το νέο μου σπίτι, τα τελευταία χρόνια είναι η Πάφος. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ήρθε η πρόταση από την ομάδα της Πάφο, που είναι μια αγαπημένη ομάδα στην Κύπρο, είναι μια ομάδα που κανείς δεν πιστεί τουλάχιστον. Ήρθε λοιπόν η πρόταση να κάνουμε ένα rebranding στην ομάδα της Πάφο και να φτιάξουμε φυσικά μοσαϊκά. Για την ακρίβεια, εκείνη θέλω να κάνω εγώ ένα rebranding στην ομάδα, εγώ θέλω να κάνω μοσαϊκά. Και σας δείχνω κυρίως τα μοσαϊκά, παρότι ήταν πραγματικά εξαιρετικά δυνατό το συνέστημα να χειρίζεσαι σύμβολα όπως τον Ευαγόρα Παλικαρίδη που είναι στο σήμα της ομάδας, έτσι, σύμβολα πάρα πολύ δυνατά για αυτόν τον τόπο. Και ένα από τα project έτσι, που έχω αγαπήσει πιο πολύ απ' όλα, από το γρήγορα πέρασα από την ομάδα, ήταν τα γλουκούμια γεροσκήπου, sponsor της ομάδα. Γεροσκήπου είναι ένας δήμος, για όσους λίγους δεν ξέρουν την Κύπρο, είναι ένας δήμος μεγάλος δίπλα στην Πάφο. Και γεροσκήπου σημαίνει ιερόσκηπος, είναι ο ιερόσκηπος Αφροδίτης. Άρα έχουμε την πέτρα του Ρωμιού, δηλαδή την πέτρα της Αφροδίτης και την ομάδα με την στην ουσία έχουμε την αρχαίτυπη γεστάλτικη σχέση του μέρους με το όλον. Έχουμε στιγμές από την πόλη, έχουμε στιγμιότυπα, έχουμε μικρές ιστορίες, οι οποίες δημιουργούν κάτι άλλο.
Έτσι περνάμε σε ένα ακόμα project. Πάλι έχουμε την πέτρα του Λονιού και μια σειρά άλλες στιγμές. Και πηγαίνουμε πιο πέρα και ανακαλύπτουμε κι άλλα τα τοπία της Κύπρου. Και βλέπουμε και ένα κορίτσι, μας χαμογελάει. Και είναι η καινούργια καμπάνια για την Cyprus Airways. Έγινε με ανάθεση εδώ από την Ogilvy Cyprus, από την Λευκοσία. Και είναι μια καμπάνια που στηρίζεται ακριβώς στις στιγμές και στα χαμόγελα που οι στιγμές δημιουργούν. Είναι μια καμπάνια για διαφορετικές αγορές, αγορές όπως η Τσεχία, ο Λίβανος, δηλαδή με διαφορετικές ανάγκες. Και έτσι τα μοσαϊκά μπορούσαν να πούνε διάφορες ιστορίες. Για παράδειγμα, στην αγορά του Λιβάνου ή του Ισραήλ, όπου θέλουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους να έρθουν να παντρευτούν στην Κύπρο, υπάρχει άλλη προσέγγιση, ενώ υπάρχει άλλη προσέγγιση σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο κόσμος έρχεται για άλλους λόγους στην Κύπρο. Και θα κλείσω με ένα απολύτως προσωπικό project που τα τρία τελευταία χρόνια αναπτύσσω εδώ στην Κύπρο. Είναι το Endless Summer, το ατελείωτο το καλοκαίρι. Και με αυτό θα περάσουμε από την τεχνολογία και την ειρήνη στην αγάπη. Ξέρετε, όταν κανείς ζει στην Πάφο, μπορεί να κάθεται για ώρες και όλες τις εποχές του χρόνου σε ένα θέρετρο να παρατηρεί τον κόσμο να περνάει τις πιο όμορφες στιγμές του, περνάει. Μπορεί να σκέφτεται ότι πολλές αυτές τις φωτογραφίες που βγάζουν τα ζευγάρια, που βγάζουν όλοι μας, στις διακοπές μας, πόσο κρατάνε και τι τους δίνει, τι μας κάνει να τους δούμε και την επόμενη χρονιά ή να τους ξαναδούμε. Και άρα αυτό το project έχει μια σειρά εικόνες από το παρελθόν, μια σειρά vintage εικόνες όπως αυτή, κυρίως από τα 50s και τα 60s. Έχει Instamatic φωτογραφίες, που ήταν το παλιό Instagram. Και σκέφτεται κανείς τι συνέβη με αυτό το ζευγάρι την επόμενη χρονιά, ή την μπορεί να συμβαίνει σήμερα. Τι υπήρξε μεταξύ τους, αν υπάρχει ακόμα κάτι. Αυτή η κοπέλα, αν ζει σήμερα, θα είναι γιαγιά. Ποιος τη φωτογράφησε, για ποιο λόγο. Οπότε, ερχόμαστε πάντα να μείνουμε στο ότι αυτό που σηματοδοτεί κάτι είναι οι στιγμές και είναι φυσικά τα συναισθήματα που είναι μέσα. Οπότε, με αυτά τα έργα, έφτιαξα μια έκθεση και εκτέθηκα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την έκθεση Λευκοσία, στην The Collection Gallery. Και αρκετό κόσμο αισθάνομαι ότι τον άγγιξα ίσως. Και ακόμα πιο πολύ είμαι περήφανος για την έναρξη αυτής της έκθεσης στην Πάφο, στο ξενοδοχείο Αλμύρα, όπου είναι και το πρώτο μέρος που στην Κύπρο αποτέλεσα. Και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αρκετά ανορθόδοξα με τους ανθρώπους του ξενοδοχείου, να κάνουμε ένα πάρτι γύρω από μια πισίνα. Και αυτό είναι λίγο περίεργο για μια έκθεση, ακόμα και για τα έργα. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πιο ωραίο και πιο σωστό τρόπο για να ξεκινήσει κανείς μια έκθεση Endless Summer στο τέλος του Σεπτέμβρη από μάλλον αυτή την εικόνα, η οποία δεν θυμάμαι ποιος την έχει τραβήξει, αλλά μια αγαπημένη μου από όλη την προσπάθεια. Άρα θα κλείσω με την Πάφο. Είχε έρθει ο Απόστολος Παύλος. Η Πάφος είναι πολύ συνδεδεμένη με τον Απόστολο Παύλο. Υπάρχουν στοιχεία παντού στην πόλη. Και η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα, η πρώτη περιοχή έστω, που διοικήθηκε από τον χριστιανό. Ήρθε ο Απόστολος Παύλος και έπεισε τον Ρωμαίο διοικητή, τον χριστιανό, τον προσιλήτησε. Και θα μου πείτε, είσαι ιδιαίτερα θρήσκος, δεν προσπαθώ να μας πεις. Προσπαθώ να σας θυμίσω, για όσους το ξέρουν, ή να σας παρακινήσω να γνωρίζετε, όσοι δεν το γνωρίζετε, τον ύμνο της αγάπης, την προσφορή της επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος, αφού μιλάει για διάφορα στη ζωή, καταλήγει ότι
για να μπορέσεις να ενηλικιωθείς και να έχει μια αξία η ζωή σου, από όλα αυτά που θα περάσεις, από γνώσεις, από προφητείες, τελικά θα σου μείνει αγάπη. Λέει μάλιστα τα αρχαία ελληνικά, νυμί δεμένων, πίστης, ελπής και αγάπη, τα τρία τα αυτά, μίζον δε τούτον η αγάπη, που σημαίνει ότι από όλα αυτά μένουν η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, και από αυτά τα τρία το μεγαλύτερο είναι η αγάπη. Άρα η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, που είναι η κόρη της Σοφίας, έτσι, και που είναι, μπορείτε ίσως και να τις αντιστρίξετε με την τεχνολογία, στην ουσία παίρνουν δύναμη και υπόσταση μόνο αν υπάρξει η τελευταία. Οπότε με αυτό σας ευχαριστώ. Και το Μίλτο, το Graphic Stories, την Κύπρο που μας φιλοξενεί, όλους σας